Καταρχάς, κάτι που κάνει εντύπωση στο έργο σου είναι ότι επέλεξες να το γράψεις σε 15 σύλλαβο. Για ποιο λόγο? Αυτό ήταν μία συνειδητή απόφαση από τη μια και από την άλλη ήταν και αρκετά οργανική και αυτόματη, με την έννοια ότι ήταν ταυτόχρονη χρονικά με την απόφαση μου να γράψω σάτιρα για αυτό που ζούμε τώρα, για την κρίση δηλαδή και τι είδους επιπτώσεις έχει για όλους μας. Γιατί επέλεξες μία σάτιρα και για να περιγράψεις τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα που είναι τραγή. Κάποιος θα περίμενε ίσως να είναι δράμα παρά κωμωδία ή εμπάσχεται σάτιρα. Για να μην σας πω πολλά σε σχέση με τη δραματουργία τις τελευταίες δεκαετίες και στην Ελλάδα και γενικότερα παντού, αυτή τη στιγμή εμένα, τουλάχιστον ως θεατή, γιατί πάντα σκέφτομαι τον εαυτό μου και ως θεατή κυρίως, δεν με βοηθούσε και δεν με ενέπνεε το να γράψω κάτι δραματικό για αυτό που είναι ήδη πάρα πολύ δραματικό και έχει διαστάσεις τραγωδίας. Αισθανόμουν και αισθάνομαι ότι η καλύτερη αντίσταση σε αυτό που μας συμβαίνει είναι το να μπορέσουμε να το δούμε με χιούμορ, γιατί έτσι απογυμνώνονται πολλές αλήθειες του και πολλά πράγματα που δεν μπορούμε ως άνθρωποι να αντέξουμε να διαχειριστούμε, καθώς η συνθήκη γίνεται όλο και πιο σκληρή και αδυσόπιτη. Το χιούμορ είναι ένα όπλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας συμβαίνει και να το βάλουμε και σε ένα λίγο πιο πραγματικό μέγεθος. Θα ήθελα λίγο να μας πεις την υπόθεση της, του θεατρικού έργου. Ναι. Ο ήρωάς μας είναι ένας έφορος, δηλαδή ένας φοροεισπράκτορας, ο οποίος στην αναζήτηση ΦΠΑ και εισφορών που του διαφεύγουν μονίμως, έχει πάρει τα βουνά στην κυριολεξία και αναζητά φορολογούμενους που δεν έχουν πληρώσει, που χρωστάνε τα διάφορα είδη και μάρκες φόρων πια που έχουμε να πληρώνουμε, που δεν έχουμε αλλά πρέπει να πληρώνουμε, καλούμαστε να πληρώσουμε. Έτσι λοιπόν παίρνει τα βουνά, βρίσκει τις ηρωίδες μας, τις δύο κόρες που είναι δύο αδερφές, οι οποίες καλώς κακώς έχουν και ένα μωρό μαζί τους, το παιδί της μιας, που είναι φυσικά αδήλωτο στην εφορία. Και αφού γίνεται αυτή η συνάντηση και ο έφορος της εντοπίζει, προσπαθεί φυσικά να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει από αυτές, οι οποίες βέβαια ζουν από χόρτα που μαζεύουν, σε μία συνθήκη βουνού, άγρια και σκληρή. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον έφορο, δηλαδή? Ο έφορος, λοιπόν, αυτός, αντίθετα από αυτό που περιμένουμε, ανατρέπεται η πορεία του, για λόγους που θα δείτε στο έργο. Και έτσι έχουμε την ευκαιρία να δούμε ότι ακόμα και αυτός ο οποίος θεωρούμε λόγω δουλειάς ότι είναι απέναντί μας, μπορεί ίσως να καταφέρει και να καταλάβει ότι η θέση του είναι δίπλα μας.